Ραγδαία αλλάζει το σκηνικό του καιρού στη Δυτική Μακεδονία. Από την ηλιοφάνεια και τις θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη, οδεύουμε τις επόμενες ώρες και πάλι στη βαρχιμονιά. Αναλυτικότερα, από αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο υδράργυρος θα σημειώσει βουτιά, ενώ μέσα στο Σάββατο τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στην περιφέρειά μας. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε σήμερα στον Φλας ο προγνώστης του καιρού Γιώργος Βασιλιάδης. Απόστολο, σταδιακά προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν φως από τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Θα σημειωθούν πρόσκαιρες ασθενείς βροχές προς το αργά το μεσημέρι και το απόγευμα και κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Φαινόμενα τα οποία όμως δεν θα κρατήσουν, γρήγορα θα σταματήσουν. Η πτώση της θερμοκρασίας η οποία αναμένεται θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αργά το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα του Σαββάτου. Με αποτέλεσμα αύριο Σάββατο ο καιρός να είναι πολύ πιο ψυχρός σε σχέση με σήμερα και σαφώς και σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μια πτώση της θερμοκρασίας η οποία θα είναι εντυπωσιακή και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι οι μέγιστες τιμές του Σαββάτου θα εντοπίζονται το πρωινό του Σαββάτου. Γιατί όσο θα περνάει η ώρα θα πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, ενώ θα κλείσει ο καιρός προς το μεσημέρι και θα έχουμε έναρξη χιονοπτώσεων αρχικά σε ορεινές και ανατολικές και βόρειες περιοχές και σταδιακά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πάντως θα πρέπει να τονίσουμε, για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις, ότι τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα, ίσως για λίγο να έχουν μια αξιοπρεπή ένταση, κυρίως στο νομό Κοζάνης και σε τμήματα του νομού Φλόρινας. Όμως σε γενικές γραμμές η χιονόπτωση δεν θα έχει ούτε διάρκεια σημαντική, γιατί ήδη από το βράδυ του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αλλά και η ένταση αυτή η οποία θα υπάρξει δεν θα είναι ανάλογη με τις χιονοπτώσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του Γενάρη. Έτσι δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλα ύψη χιονιού στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή στην καλύτερη των περιπτώσεων σε κάποιες περιοχές ορεινές, στα ανατολικά τμήματα ίσως να φτάσουμε τα 10 εκατοστά το πολύ. Πάντως μέσα στις πόλεις νομίζω ότι θα έχουμε ένα πασπάλισμα της τάξης των 3 έως και 6-7 εκατοστών. Αυτή φαίνεται πως θα είναι η κατάσταση. Το εντυπωσιακό της όλης κατάστασης είναι η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Από τους 18 βαθμούς που είχαμε μέσα στην εβδομάδα πάμε για μέγιστες τιμές το Σάββατο και την Κυριακή κάτω από το 0. Ενώ θα υπάρξουν πιθανόν ελάχιστες τιμές κοντά στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου τόσο το πρωινό της Κυριακής όσο και το πρωινό της Δευτέρας. Στην ουσία δηλαδή, Γιώργο, ο υδράργυρος θα σημειώσει βουτιά 28 βαθμούς κάτω, σωστά? Άμα πιάσουμε τα άκρα, δηλαδή τα μέγιστα που είχαμε με τα ελάχιστα που θα σημειωθούν, θα έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας για να επιβεβαιώσουν ουσιαστικά την λαϊκή ρίση για τον Φλεβάρη, ο οποίος μπορεί να είναι ένας μήνας εν δυνάμει ικανός να δώσει θερμοκρασίες πολύ γλυκές για τα δεδομένα του χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένας χειμερινός μήνας που μπορεί να δώσει τέτοιου είδους μεταβολές του καιρού. Αν κακιώσει δηλαδή τώρα ο Φλεβάρης, που μάλλον από αύριο θα μας κακιώσει. Έτσι ακριβώς, έτσι. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ζούμε και στη Δυτική Μακεδονία, έτσι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συναντήσουμε με τον Φλεβάρη, αλλά ακόμα και τον Μάρτη. Αυτό το οποίο επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι θα έχουμε χιονοπτώσεις και στην Ιμαθία. Θα χιονίσει και στη Θεσσαλονίκη. Όσοι θα έχετε σκοπό να κινηθείτε το πρωινό του Σαββάτου προς τη Θεσσαλονίκη, να το έχετε υπόψη σας ότι θα συναντήσετε χιονόπτωση καθοδόν και ίσως σε αυτές τις περιοχές να είναι περισσότερα τα χιόνια σε σχέση με τη Δυτική Μακεδονία. Επίσης θα χιονίσει και σε περιοχές της Θεσσαλίας, οπότε και στο δρόμο προς Τρίκαλα, δηλαδή μέσω Καλαμπάκας, αλλά και στο δρόμο προς Λάρισα, μέσω Ελασσόνας, δηλαδή από Σαρανταπόρο, και εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε αυτά τα τμήματα όπου ενδεχομένως η ένταση της χιονόπτωσης να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και βεβαίως να πούμε, Γιώργο, πολύ προσοχή στους δρόμους, ενώ πολλά περισσότερα θα πεις απόψε στα δελτία καιρού του Φλας. Το δελτίο καιρού σήμερα θα δούμε τι ώρα θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Θα τα δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση, με τον απαιτούμενο χρόνο που θα πρέπει να αφιερώσουμε για την ενημέρωση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Τις περιοχές οι οποίες θα δεχτούν τα σημαντικότερα φαινόμενα και τις περιοχές οι οποίες θα δουν χιονόπτωση αλλά δεν θα είναι τόσο αξιόλογοι, γιατί θα υπάρχουν και αυτές οι περιοχές. Επίσης θα μιλήσουμε για την διάρκεια του ψύχους, μέχρι πότε θα κρατήσει. Η νέα εβδομάδα η οποία έχει σημάδια να ανεβάσει λίγο τη θερμοκρασία, όμως πολύ πιθανό να μην τα καταφέρει, οπότε θα δούμε την κατάσταση έως και την Τσικνοπέμπτη και ενδεχομένως και για λίγο αργότερα, να δώσουμε μια αποτύπωση, μιας και έχουμε και τις
εκδηλώσει σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως και να έχει, το σημερινό δελτίο καιρού θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.